την Κυριακή είναι άλλη μια επέτειος, αυτή του Εύρου. Θυμάστε, ήταν 28 Φεβρουαρίου του 20 όταν η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωράει μονομερώς στο άνοιγμα των συνόρων της προς την Ελλάδα, ναι, και επιτρέπει να περάσουν όσοι πρόσφυγες και μετανάστες επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκείνη τη στιγμή βλέπαμε χιλιάδες από αυτούς να μετακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο κατά μήκος του ποταμού Εύρου, προσπαθώντας βέβαια να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Δεν έχει προσεχθεί απολύτως και όσο θα έπρεπε η προσπάθεια του Ερντογάν να υπονομεύσει εκ των έσω την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για μια ασύμμετρη υβριδική απειλή σε βάρος των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Το προσφυγικό, όπως ξέρετε, ανατείναξε το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα το 2015, προκάλεσε ή, εν πάση περιπτώσει, συνέβαλε αποφασιστικά στο Brexit, που είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της ευρωπαϊκής ενοποίησης των τελευταίων 40-50 χρόνων, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ανέβασε το Σαλβίνι, την Αλτερνατίβα, δημιούργησε τεράστια σύγχυση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, και όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν. Όπως κατά καιρούς η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για άμεση παρέμβαση στις δημοκρατικές εκλογές σε Ευρώπη και Αμερική, έτσι και ο Ερντογάν, και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στον τελευταίο Economist για τη συνεργασία Πούτιν-Ερντογάν για την υπονόμευση της Δύσης, εκ των έσω είναι πράγματα τα οποία τώρα γίνονται σιγά σιγά αντιληπτά και τα οποία εμείς πρέπει διαρκώς να προβάλλουμε. Εκεί ο Ερντογάν ευνηδιάστηκε βεβαίως πέρσι, διότι δεν περίμενε την άμεση ελληνική αντίδραση, η οποία σταμάτησε μια κατρακύλα 5 ετών, 2015-2020, και έβαλε φραγμό στην χρησιμοποίηση των προσφύγων μέσω Ελλάδας και με την συγκεχημένη, αναποτελεσματική, μπερδεμένη, ιδεολειπτική, θα σας έλεγα, μέχρι τότε αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την προσπάθεια του Ερντογάν. Και νομίζω τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα για μας, εάν δεν είχαμε αποφασιστικά σταματήσει αυτή την προσπάθεια Ερντογάν πέρσι. Εάν δηλαδή είχαν περάσει οι 200, 300, 400 χιλιάδες, είχε σπάσει ο ευρώς, τα πράγματα θα είχαν πάρει πολύ πιο δύσκολη πορεία μέσα στο 20, και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται συνολικά, βασικά αναγνωρίζεται στην Ευρώπη από τους εταίρους μας, αλλά αναγνωρίζεται και στο εσωτερικό από τον ελληνικό λαό. Ναι, έτσι είναι, γιατί προστατεύσαμε... Ανταποκρίνεται αυτό, ναι, αντανακλάται αυτό στις δημοσκοπήσεις, ναι, και η φράση ότι η διαχείριση των ελληνοτουρκικών αυτό το χρόνο υπήρξε υποδειγματική, το τονίζω, σε πολλά μέτωπα η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις μέσα στο 20, σε πολλές κρίσεις. Είδατε την πανδημία, το οικονομικό. Βέβαια, όλα μαζί. Όλα μαζί. Φυσικές καταστροφές. Και πήγε καλά, και πήγε καλά. Εγώ, ξέρετε, είμαι μετρημένος, δεν θέλω να παίρνω τα μυαλά μας αέρα, αλλά νομίζω το δίκαιο θα ήταν να αναγνωρίσουμε ότι ειδικά στα ελληνοτουρκικά η διαχείριση υπήρξε υποδειγματική.